θέματος, Ιθάκη, καλώς ορίσατε. Και να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι είναι η Ιθάκη? Το ακούμε, αλλά νομίζω λίγοι το γνωρίζουμε. Σας ευχαριστήσω καταρχήν για τη φιλοξενία. Ο σύνδεσμος Ιθάκη είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος ιδρύθηκε από πρωτοβουλία μιας ομάδας συγγενών ατόμων που ασθενών με άνοια. Και αντιλαμβανόμενοι, κενό από την πολιτική, ναι, αντιλαμβανόμενοι το κενό που υπήρχε και την ανάγκη που υπήρχε, ιδρύθηκε ο σύνδεσμος αυτός, ο οποίος είναι μη κυβερνητικός οργανισμός και παρέχει ουσιαστικά δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα τα οποία έχουν άνοια και φυσικά και στήριξη προς τους συγγενείς και στους φροντιστές. Βρίσκεται στη Λευκοσία. Βρίσκεται στη Λεμεσό ο σύνδεσμος, εδρεύει στη Λεμεσό και ελπίζω και ευχόμαστε να αναπτυχθούμε, να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε σιγά σιγά και στις υπόλοιπες επαρχίες. Όταν λέμε ότι μπορεί να έρθει, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να πάσχει κάποιος δικός μας από αυτή την ασθένεια, είναι πολύ δύσκολη ασθένεια, θα μιλήσουμε αργότερα. Εάν λοιπόν κάποιος θέλει να έρθει κοντά σας, τι ακριβώς υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν? Είναι πολύ σημαντικό να το ξαναπούμε. Ο σύνδεσμος Ιθάκης αναπτύσσεται σε τρεις πυλώνες βασικά. Ναι. Ο ένας πυλώνας είναι το κέντρο ημέρας που έχουμε, να το αναπτύξουμε στη συνέχεια. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η στήριξη των συγγενών που παρέχουμε. Έχουμε εκπαίδευση, παρέχουμε εκπαίδευση των φροντιστών, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν με τους συγγενείς τους, με τους γονείς τους κλπ. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η εκπαίδευση, η ενημέρωση προς το κοινό, να γνωρίζουν τι είναι άνοια, να αντιληφθούν έγκαιρα ότι μπορεί να υπάρχουν περίπτωση άνοια στο σπίτι, να το προλάβουμε, γιατί όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί η ασθένεια της άνοιας, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα στη συνέχεια. Τι είναι λοιπόν η άνοια και πότε μπορεί να μας χτυπήσει την πόρτα? Η άνοια. Και δεν ξέρω να ξεχωρίσουμε με το Αλτσχάιμερ. Υπάρχει διαφορά? Να σας πω. Η άνοια ουσιαστικά είναι μια λέξη η οποία αποτελείται από αλφα το στερητικό και τη λέξη νους. Ουσιαστικά είναι επηρεάζεται το μυαλό μας, επηρεάζεται η σκέψη μας, επηρεάζεται η συμπεριφορά και η ικανότητα να εκτελούνται καθημερινές εργασίες. Η λειτουργία του εγκεφάλου επηρεάζεται αρκετά και παρεμβαίνει στη φυσιολογική και κοινωνική και επαγγελματική ζωή του ατόμου. Μάλιστα. Έχει ηλικία αυτό το πράγμα? Ηλικία. Συνήθως τα άτομα που εμφανίζονται άνοιας είναι γύρω στα 60-65, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που εμφανίζονται αρκετά μικρή ηλικία. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να εμφανιστεί και νωρίτερα. Ποια είναι έτσι τα πρώτα συμπτώματα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι μας ξεχνάμε. Πότε όμως φτάνει σε σημείο που θα πρέπει να ανησυχήσουμε για τον εαυτό μας και για τον δικό μας άνθρωπο ότι αυτό που ξεχνάς δεν είναι πολύ φυσιολογικό, όσες σκοτούρες και να έχεις στο μυαλό σου? Όταν παρατηρήσουμε ότι κάποιο δικό μας άτομο ή ακόμα και το ίδιο το άτομο, όταν παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ξεχνά, κάποια πράγματα τα οποία λογικά θα έπρεπε να θυμάται, κάποια πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται και είναι σαν να μην υπόθηκαν, πρέπει να ανησυχήσει τους συγγενείς, να κλείσουν ένα ραντεβού σε κάποιον νευρολόγο. Υπάρχουν εξειδικευμένες εξετάσεις και μπορεί να γίνει διάγνωση αν τίθεται θέμα άνοιας. Επειδή με ρωτήσατε και για την άνοια και για το Αλτσχάιμερ, η άνοια είναι σαν ομπρέλα κάτω από την οποία υπάρχουν διάφορες άνοιες. Το Αλτσχάιμερ είναι μια μορφή άνοιας. Η χειρότερη, ίσως. Είναι η πιο, η πιο συχνή. Αποτελείται, οι άνοιες αποτελούνται περίπου γύρω στο 60-65% από περιπτώσεις Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν και άλλα είδη άνοιων, όπως είναι το Πάρκινσον, η νόσος του Λιούι, με τα κροταφικές άνοιες κλπ. Όμως είναι πιο γνωστό το Αλτσχάιμερ γιατί συναντάται συχνότερα. Και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, αν μπορείτε να μας πείτε λίγο τα στάδια συνήθως, πώς προχωράει αυτή η ασθένεια? Εντάξει, υπάρχουν τρία στάδια, λέμε, τα οποία μπορούν να ανιχνεύσει ο γιατρός, ο νευρολόγος και να κρίνει σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Δηλαδή να ξεχνάμε και ακολούθως αρχίζουμε να μην θυμόμαστε ούτε καν τα κοντινά μας πρόσωπα. Αυτό συμβαίνει κυρίως μετά από αρκετά προς το τρίτο στάδιο.
αυτό που είναι να πούμε είναι ότι εμείς, οι άνοιες αντιμετωπίζονται με δύο τρόπους βασικά. Mm-hmm. Ο ένας τρόπος και είναι η φαρμακευτική. Θα δούμε ένα βίντεο, το οποίο δεν ξέρω ίσως θα το έχετε δει κι εσείς, που αφορά ακριβώς το πώς πρέπει και την υπομονή που πρέπει να έχουμε με αυτά τα άτομα που καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο. Είναι αυτό το βίντεο, νομίζω ότι σε πολλούς μπορεί να θυμίσει κάτι και από τις εμπειρίες τους και να το έχουν δει. Αν θέλετε να το δούμε λίγο, να ανοίξουμε και τον ήχο, να το δούμε και ακολούθως να έρθουμε λίγο να το σχολιάσουμε και να πούμε και τους τρόπους που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Να το δούμε λίγο αυτό το βίντεο λοιπόν. Ένας προβλήμα.